Γενικά βγήκα σήμερα για να πάρω μια τελευταία γεύση. Μήπως τα μέτρα είναι σκληρότερα. Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζουν πλέον δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς οι δύο γίγαντες της οικονομίας, λιανεμπόριο και εστίαση, ασφικτιούν από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Η φωτιά που έχει ανάψει στην εστίαση δεν έσβησε με τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με επιχειρηματίες του κλάδου. Βλέπουμε την απαξίωση του κλάδου, του θεσμικού κλάδου. Ο Πρωθυπουργός μάζεψε μια παρέα από την εστίαση και όχι πρωτοβάθμια ή ακόμα και την Ομοσπονδία Σωματεία, για που ξέρουμε και γνωρίζουμε τα προβλήματα. Οι θεσμικοί φορείς της εστίασης θα συναντηθούν τελικά με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη. Μία ημέρα πριν την κινητοποίηση της Τετάρτης, όταν οι επιχειρηματίες του κλάδου θα παραδίδουν τα κλειδιά τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο περιβάλλον αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες δέσμη 4 μέτρων για τα καταστήματα εστίασης. Πλήρης απαλλαγή από τα ενίκια και τον Μάρτιο, αναστολές συμβάσεων για τους εργαζόμενους, διατήρηση μειωμένου ΦΠΑ σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά έως 30 Σεπτεμβρίου και επέκταση σε μεταφορές θέατρα, κινηματογράφους και τουρισμό, επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που χτυπήθηκαν από την περασμένη άνοιξη. Να μπορέσουμε να μειώσουμε φόρους, να μειώσουμε εισφορές, θεωρούμε ότι αυτό είναι συνθήκη. Οι εργοδοτικές εισφορές, κύριε Υπουργέ. Θα μειωθούν και άλλο οι εργοδοτικές εισφορές? Στην παρούσα φάση όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο προφανώς και θα εξεταστεί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε πως ο έκτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ξεκινήσει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, αντί για τον Μάρτιο, ενώ θα συζητηθεί ξανά η δυνατότητα λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σαββατοκύριακα. Το take away λοιπόν για τα Σαββατοκύριακα Αθήνα Θεσσαλονίκη σταματάει, ναι. Αλλά το delivery της διανομής του φαγητού, δηλαδή στα σπίτια, συνεχίζεται κανονικά. Στα κάγκελα είναι όμως και οι έμποροι, καθώς βλέπουν ως τα φόπλακα την επαναφορά του Click Away και το Λουκέτο τα Σαββατοκύριακα. Χαρακτηριστικό είναι πως χθες το βράδυ η κίνηση ήταν έντονη μέχρι αργά, καθώς όλοι έτρεχαν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30. Βρισκόμαστε στον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας. Τα καταστήματα σε λίγα λεπτά θα κλείσουν. Ωστόσο, οι καταναλωτές έρχονται μέχρι και αυτή την ώρα, διότι φοβούνται τα σκληρότερα μέτρα. Για επιδημία λουκέτων προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς την ώρα που δεκάδες επαγγελματικά ακίνητα ξενικιάζονται στο κέντρο της Αθήνας.